Μαριάντα, γιατί τόσο καιρό τέτοια αποχή? Συνειδητά το έκανες? Είπες να κάτσω ένα δύο χρόνια και... Λοιπόν, κοίταξε, ήρθε. Δεν ήρθε. πέτυχε. Βασικά, δούλευα μέχρι 6 μηνών. Α, 6 μηνών έγκυος. Ναι, 6 μηνών έγκυος, ναι. 6 μηνών έγκυος, για αυτό. Στην αρχή δεν το είχα πει. Ήμασταν με τον Αργυρό τότε, μου έλεγε... Έχεις κάνει κάτι, μου λέει. Βλέπω μια. Του λέω πότε το έκανα, του λέω από την αρχή τη σεζόν, όχι, αλλά δεν ήθελα κιόλας να μαρτυρήσω ακόμα. Κάποια στιγμή, στον τέταρτο μήνα, μου λέει κάτι γίνεται. Κάτι βλέπω. Ναι. Στον έκτο και μετά τα κούνια και αυτά, είχα και δύο αποκολλήσεις. Α, σταμάτησε. Ναι. Ναι, δεν γινόταν. Πόσο? Ναι, αλλά είπε συνειδητά, θέλω να κάτσω ένα-δύο χρόνια να. Όχι. Ξεκίνησα αμέσως μετά. Από λίγους μήνες, αλλά είχα μια πολύ τραυματική εμπειρία με μια κοπέλα που με βοηθούσε με το παιδί. Και εγώ σπίτι, και, δηλαδή. Ναι. Και ο Δημήτρης αποφασίσαμε ότι ας χαλαλήσουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να μεγαλώσει ο Νικόλας όπως πρέπει και με τον άνθρωπο που πρέπει. Και... Με αυτά και με αυτά περάσανε λίγα χρόνια και να είμαστε τώρα στον τάξη του. Νιώθω ότι και εσύ δεν το κυνηγούσες να επιστρέψεις. Όχι. Σου άρεσε δηλαδή αυτό το διάλειμμα. Παρόλο που με κυνηγούσε και μ' άρεσε, έτσι, δεν το κρύβω. Εννοείται ότι όλοι μου λέγανε να πάμε να κάνουμε σεζόν εκεί, να κάνουμε σεζόν παραπέρα. Λέω σε λίγο. Έφτασε 8 χρονών ο μικρός. Ναι, μόνο το παιδί που σε κράταγε πίσω. Γιατί έχεις πει ότι, ρε παιδί μου, πολλές φορές μέσα στο χώρο ένιωθα ότι δεν με σέβονταν κιόλας οι άνθρωποι. Υπήρχαν στα περιστατικά. Να σου πω, το μόνο που άλλαξε είναι ότι κάνοντας το παιδί, αλλάξανε τα όρια μου. Αυτό. Δηλαδή, εκεί που ήταν, ξέρεις, υπήρχε ένα μάκρος, ας πούμε, στα όρια, ξαφνικά κοντίνανε πολύ. Και έβαζα μια τελεία και... Την έβαζες πιο νωρίς την τελεία. Ναι, πολύ νωρίτερα. Πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η νύχτα? Είναι πολύ σκληρή. Η νύχτα είναι πάρα πολύ σκληρή. Πολύ πιο σκληρή από άλλους χώρους. Και δεν έχει φανεί τίποτα προς τα έξω. Δηλαδή... Αυτό μας κάνει εντύπωση και εμάς, ότι το MeToo πήρε η μπάλα το χώρο του θεάτρου. Και δεν έφτασε ποτέ στη νύχτα που φανταζόμαστε, ρε παιδί, με το νου μας όλοι. Τη νύχτα γίνονται ίσως και περισσότερα πράγματα. Ναι. Κοίταξε, είναι πιο σκληρή η νύχτα. Δεν ξέρω αν γίνονται περισσότερα. Παρόμοια πράγματα γίνονται. Αλλά είναι πιο σκληροί οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι απλά δεν θέλει κανείς να πάρει, να νιώσει, ας πούμε, το... Το περιστατικό που έχεις περιγράψει εσύ, ότι κάποιος επιχειρηματία σου είπε, έλα να πάρεις το μεροκάμα, το έχω στην τσέπη, βάλ το χέρι σου. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Μου έχει αυτό τύχει... έγινε μετά το παιδί ή πριν? Όχι, αυτό έγινε πριν. Πριν, ναι. Και, έχουν συμβεί διάφορα πριν, τα οποία έκανα στην άκρη και έλεγα, okay, δεν βαριέσαι, πάμε να έχουμε μια όμορφη σεζόν. Αν μου συνέβαινε τώρα και ήμασταν στη μέση της σεζόν, θα τα παρατούσα και θα έφευγα πάρα πολύ όμορφα και ωραία και θα έλεγα στον άντρα μου, πάμε αγάπη μου, που είσαι τώρα, έρχομαι εκεί να σε βρω να κάνουμε διακοπές παρέα. Ξέρεις, δεν... Είναι στο χέρι μας τελικά να βάζουμε αυτή την τελεία, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω, ναι. Και στα πρώτα χρόνια, δηλαδή, δεν τη βάζουμε γιατί θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Και στην πορεία αλλάζουμε. Όχι. Αλλάζουν οι προτεραιότητές σου. Έχω ένα παιδάκι τώρα και πάντα σκέφτομαι ότι, ξέρεις, έχω κάτι υπό την προστασία μου. Πάρα πολύ σημαντικό, τα ξέρεις. Ναι, εννοείται. Θες να δώσεις και ένα παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάθε σου πράξη πλέον θες να καθρεφτίζεται στον Νικόλα με καθαρότητα. Και δεν θέλω και το παιδί μου να κάνει πίσω σε τίποτα. Δηλαδή, ούτε να αφήνει ο Νικόλας να τον εκμεταλλευτούν, ούτε να. Ναι, μπορεί να πει, να σας πω, όσο εδώ ήταν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Θέλω να μπορεί να το κάνει. Και σου λέει ο Νικόλας, θέλω να γίνω τραγουδιστής. Θέλω να πάω στη νύχτα. Τι κάνεις εκεί, τι του λες? Βασάνισες λίγο καφέ, ξέρεις, όχι. Πρόσεχε τις τσέπες των ανθρώπων, τι του λες? Δεν ξέρω, πραγματικά τι θα πω. Εύχομαι να μπορώ να του προσφέρω κάτι άλλο. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Έχει ωραία φωνή, τον έχεις ακούσει να τραγουδάει? Ναι, δυστυχώς. Έχει ωραία φωνή. Δυστυχώς, η μάνα. Ναι, δυστυχώς, έχει πολύ καλή φωνή. Εντάξει, μπορείς να του δώσεις τα εφόδια και είσαι και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν ζυβιβαζόμαστε, δεν κάνουμε ό,τι μας λένε οι άλλοι όταν ξεπερνάνε αυτή τα όρια. Οπότε μαθαίνεις. Είναι πάρα πολλά τα όχι που μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή μου έχει τύχει άνθρωπος επιχειρηματίας πολύ γνωστός και είμαστε στο γραφείο να μιλήσουμε
Και σε ένα από τα ραντεβού μπήκα χωρίς τον ατζέντη μου και βγάζει από το συρτάρι ένα όπλο. Ναι, κανονικότατο. Ναι. Το βγάζει το όπλο πάνω στο γραφείο. Καταρχήν στην αρχή μου λέει: τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ συγκοπή, κοκκίνησα, λέω: κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει. Άλλο περίμενα, άλλο μου εμφανίστηκε. Και βγάζει το όπλο πάνω και μου λέει: τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Και καλά, δηλαδή τι θα με κομπλάρει, επειδή. Φοβισμό. Ναι, ναι, ναι. Και έφυγα. Από εκεί έφυγα, ναι. Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε τέλεια αυτή τη σεζόν. Ξέρεις, ό,τι μπορούσα να σκεφτώ ευγενικό το είπα και έφυγα. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Η νύχτα είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Δεν θέλω το παιδί μου να σχοληθεί. Μας λείπεις όμως, Μαριάντα, γιατί έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εμένα μου λείπει. Αλλά να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενη. Πολύ ευγνώμων που μπήκα ξανά στη δουλειά μου και μπήκα εκεί, σε αυτό, που στο τζαζ. Πάρτι. Είναι, όχι, είναι, τι να σου πω, είναι μια τρέλα όμορφη που όσο κρατήσει θα το εκμεταλλευτώ μέχρι το τέρμα, τι να σου πω δηλαδή. Δηλαδή αν τώρα σου κάνουν μια πρόταση για να είσαι κάπου καλοκαίρι να εμφανιστείς, θα πεις όχι. Μου είχε πει ο Σταμάτης ο Γονίδης. Ναι. Βρεθήκαμε κιόλας και στο τζαζ. Αλλά δεν ήμουν έτοιμη εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα δεν έχει περάσει πολύ καιρό, 2 μήνες. Και δεν ήμουν έτοιμη, δεν αισθανόμουν έτοιμη να βγω στη σκηνή. Ίσως σε ένα πιο μικρό μαγαζί, λίγο πιο σκηνή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Θες να... Ό,τι έρχεται ίσως εκείνη τη στιγμή και το καιρό και έχεις λίγο ξεσυνηθίσει, να το πω έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά τώρα έτσι όπως είμαστε με τον Άρη εκεί, είμαι ευτυχισμένη και το λέω και στην παραγωγή κάθε φορά. Τους λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με περάσει την αλήθεια. Δεν νιώθω ότι μπορείς να το κάνεις τώρα με τους δικούς σου όρους, ρε παιδί μου, εκεί έξω. Τώρα πια έχεις... Δεν θα πω, το comeback τελείωσε. Έγινε στο πρώτο live του Just. Πλέον, επειδή έχετε και μια πολύ ωραία πορεία, ο κόσμος πλέον σε έχει ξαναθυμηθεί και σε θυμάται και σε αγαπάει πάρα πολύ. Ένα comeback τώρα και στη σκηνή. Ένα single. Δεν το θες κάπως παραπάνω. Δεν ξέρω. Ένα single. Όχι, είναι να έρθει, θα έρθει, παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Αλήθεια, ο γιος τώρα που σε βλέπει, τι σου λέει που σε βλέπει. Α, να καλά. Έχει τρελαθεί, ε. Την πρώτη ήταν που μας είχαν. Δεν μας είχαν βάλει καλή βαθμολογία. Με τα μπλουζάκια εκεί που ήσασταν, με τα μπλε. Ναι. Και τι είπε. Κλάμα. Ναι, όπου το βιώνει η βαριά. Μετά να τον δω και ήταν με την κουκούλα, ήταν ο μπαμπάς μου από πάνω και η μαμά μου. Και τον Νικόλα μου, μαμά, μίλα της, όχι, όχι. Έκλαιγε, ήταν με την κουκούλα και έκλαιγε. Του λέω, αγόρι μου, μη τα παίρνεις, του λέω, μετρητής. Άντε να εξηγήσεις ένα παιδάκι, άντε, ναι, ναι, ναι. Γιατί βάλανε κακό βαθμό στη μαμά και στον Άρη. Με τον Άρη έχει έρωτα. Να. Κοίτα, να τι να πεις, τι να πεις ένα παιδάκι. Ναι, ναι, πώς θα το εξηγήσω ότι αυτό ναι. Είναι ένα παιχνίδι, ναι, μην το παίρνεις ναι, τόσο ναι, σοβαρά. Ναι, 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 είναι μικρούλης ακόμα και εντάξει. Σκέφτηκες να κάνεις μια άλλη δουλειά, δηλαδή επειδή σε έβλεπα που ταξίδευες με τον σύζυγο σε όλο τον κόσμο, έκανες πολύ ωραία ταξίδια, ασχολήθηκες πάρα πολύ με τη γιόγκα, θα μπορούσες δηλαδή να είσαι... Yoga instructor, είμαι την πάντα της άποψης, μάθε τέχνη και άστινε. Έχω κάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχω κάνει μόνο yoga. Πριν από τη yoga, είχα πάει σε μια σχολή και έκανα ιστορία, ενδύματο, σχέδιο και styling. Αλήθεια. Ναι, καλέ, έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Το ρούχο που φορούσα στη Eurovision το 95 το έχω ράψει μόνη μου. Ναι, έχω κάνει τέτοια. Έχω διάφορα πτυχία. Σκέφτηκες ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου, το τραγούδι? Πάντα ασχολούμαι με κάτι παράλληλα. Ενώ ποτέ επαγγελματικά δεν να το κάνεις. Επαγγελματικά το κάνω. Έχω και άλλες δουλειές. Έχω και ένα πολύ όμορφο μαγαζάκι. Mm. Σε ένα πολύ όμορφο νησάκι των Κυκλάδων. Ναι. Ναι. Και θέλω πάντα να υπάρχει κάτι. Γιατί, και το λέω και στο παιδί μου, πάντα δεν πρέπει να έχεις μόνο ένα πράγμα. Για να μην γκρέμεσαι από αυτό. Ναι, και να μην έχεις... Ναι, να μην πρέπει να πεις ναι κάπου που κανονικά θα πρέπει να πεις όχι. Μάλιστα. Πάντα να έχεις μια πισινή. Αυτό. Εμείς θα σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Όποια και αν είναι αυτά, όπως και αν έρθουν, όπως τα θέλεις εσύ να πολύ. Τα βάλεις στο δρόμο σου. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σε ξαναδούμε να τραγουδάς, γιατί έχεις υπέροχη φωνή. Και εγώ περνάω πολύ καλά. Είναι η ζωή μου όλη. Η μουσική και το τραγούδι είναι η ζωή μου όλη. Οπότε ας ευχηθούμε ένα σίγγλ αρχικά, θα πω εγώ. Να μπούμε σιγά σιγά ξανά μέσα στα βαθιά νερά.